έκανε εντύπωση και χθες στην ομιλία του κ. Κουτσούμπα, να πει δεν παρακολούθησε, κ. Κομινάκα, έβαλε 7 πρόσωπα υπουργών. Δηλαδή πάει από τον Καραμαλή μέχρι το ΡΕΠΑ, φτάνει 20 χρόνια πίσω και λέει ότι όλοι αυτοί έχουν ποινικές ευθύνες, αν κατάλαβα καλά, για τα Τέμπη. Ναι, και επειδή είχε και μια αγωνία ο κ. Καρανικόλας να ακούσει τα συγκεκριμένα δικήματα. Ναι. Μιλάμε για κακουργηματικές ευθύνες, για την διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών και για την θανατηφόρο έκθεση που δυστυχώς και εκ του αποτελέσματος. Μιλάτε για ανθρωποκτονίες εξαμελίας, δηλαδή. Σας αναφέρω συγκεκριμένα κακουργήματα. Πείτε μου τα άρθρα. Σας λέω, άρθρα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, που είναι συγκεκριμένο. Τώρα δεν ζητάτε να θυμηθώ και το άρθρο. Ούτε δεν είναι αυτή η ουσία. Και είναι και η θανατηφόρα έκθεση, που σημαίνει ότι κάποιος που έχει υποχρέωση να διατηρεί την ασφάλεια των συγκοινωνιών, όπως ήταν οι υπουργοί των μεταφορών, με πράξεις ή με παραλήψεις, άφησαν τους ανθρώπους που χειρίστηκαν το δίκτυο εκτεθειμένους σε σοβαρό κίνδυνο ζωής, ο οποίος δυστυχώς και επιβεβαιώθηκε. Και αυτό γιατί λέμε ότι και όλα αυτά βέβαια και με το ενδεχόμενο δόλο, διότι επιβεβαιώνεται ότι όλοι οι υπουργοί είχαν γνώση της πολύ επικίνδυνης κατάστασης που υπήρχε στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Υπήρχαν πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες. Να θυμίσουμε 20 μέρες ακριβώς πριν από το έγκλημα η παράταξη που συσπηρώνεται και οι κομμουνιστές και η ΔΕΣΚ στους σιδηροδρομικούς έγραφε, ήταν ανατριχιαστικά δυστυχώς επιβεβαιώθηκε, έλεγε ότι δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να κλαίνε με κροκοδίλια δάκρυα και να μιλάνε πάλι για ανθρώπινο λάθος. Άρα μιλάμε για γεγονότα που ήταν γνωστά στους υπουργούς και επειδή ακριβώς η θέση τους ήταν τέτοια και η ευθύνη τους ήταν τέτοια που όφυλαν να πάρουν μέτρα για να παρεμποδίσουν τον κίνδυνο που ερχόταν, λέμε ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν ήταν ένα στιγμιαίο λάθος όπως προσπαθεί να το παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία, μια παράβλεψη του σταθμάρχη και τελείωσε. Ήταν ένα έγκλημα πραγματικά, οι συνθήκες που διαμορφώθηκε το έγκλημα είχαν διαμορφωθεί και έχουν ευθύνη πράγματι υπουργοί και προηγούμενων κυβερνήσεων. Πρώτα και κύρια βεβαίως ο υπουργός ο Κώστας Καραμαλής που ήταν επί θητείας του το τραγικό δυστύχημα, αλλά και οι προηγούμενοι υπουργοί και ξεκινάμε από τον ΡΕΠΑ λέγοντας ότι ήταν ο υπουργός η επιθετία στο οποίο μειώθηκε στο μισό το προσωπικό του ΟΣΕ, ολοκληρώθηκε η διάσπαση του ΟΣΕ και βεβαίως μετά συνεχίστηκαν η υποβάθμιση την ημέρα του ατυχήματος, το γεγονός ότι την ημέρα του δυστυχήματος δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφαλείας για να προλαμβάνει τα ανθρώπινα λάθη που πάντα θα συμβαίνουν, ευθύνεται σε τέσσερις, όχι μόνο στην 717, ήταν τέσσερις συμβάσεις που δεν είχαν ολοκληρωθεί, που είχαν ξεκινήσει από το 2007 και κάποιες από αυτές μέχρι και σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί. Όντως δεν μπορούν να πιστέψουν γιατί φτάνουμε στους υπουργούς του 10, γιατί από το 2007 μέχρι το 2023 που έγινε το έγκλημα δεν είχαν ολοκληρωθεί με διαδοχικές ευθύνες υπουργών τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας που μέχρι σήμερα κάποια από αυτά δεν έχουν παραδοθεί. Γιατί υπήρχε τρομερή υποστελέχωση, υπήρχαν πολύ μεγάλα ελλείμματα στις υποδομές κλπ. Και επειδή τώρα γίνεται και μια λαθροχειρία. Πρώτον, κατατέθηκαν δύο προτάσεις για προανακριτική επιτροπή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, τις οποίες στήριξε και το ΚΚΕ. Κατατέθηκε η πρόταση για εξεταστική επιτροπή, η οποία κακώς λέγεται ότι δεν μπορεί να διερευνήσει. Μπορεί να διερευνήσει και ποινικές ευθύνες και αν καταλήξει ποινικές ευθύνες, ότι μπορεί να συσταθεί και προανακριτική επιτροπή. Και εδώ τώρα λίγο η υποκρισία περισσεύει. Δεν μπορεί να επικαλούνται το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ούτε η ΜΕΝ ούτε η ΔΕ, όταν το ΚΚΕ στη συνταγματική αναθεώρηση ζήτησε να καταργηθεί και τότε ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ το έκαναν δεκτό και σήμερα βέβαια κλαίνε για τις συνέπειές τους. Και να πούμε ότι όντως υπάρχουν στοιχεία που βγήκαν στην επιφάνεια, πολύ σοβαρά στοιχεία που βγήκαν κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διακόπηκε βία και δεν απάντησε σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Δεν εξετάστηκε, κύριε Καρανικόλα, το ζήτημα της έκρηξης και της πυρκαγιάς. Μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε σήμερα, αλλά ακόμα και για αυτά που λέτε ότι είναι θεωρία συνωμοσίας,
ευθύνεται η κυβερνητική πλειοψηφία και το Προεδρείο που δεν κάλεσε τους συγκεκριμένους πραγματογνώμονες. Ήταν τρεις επιτροπές πραγματογνωμόνων και δεν ήρθαν ούτε των συγγενών των θυμάτων, ούτε αυτοί που όρισε το δικαστήριο. Ούτε αυτοί που όρισε το δικαστήριο για να τους ρωτήσουμε και να απαντηθούν και να τους ρωτήσουμε και να απαντηθούν τα πολύ σοβαρά και να ερευνηθεί το τι πραγματικά μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει κανείς και υπάρχουν ευθύνες των υπουργών για αυτές τις καταστάσεις.